Δυστυχώς η μέρα σήμερα ήταν για μια ακόμα φορά μαύρη για την εργατική τάξη. Ένας συνάδελφος έχασε τη ζωή του σε μικρή ηλικία, 44 χρονών. Δεν ξέρω, κύριε Χριστανίδη, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου. Μερικοί στο νομό μας παίζουν τα παιχνίδια τους, τα πολιτικά τους. Εγώ χθες στην πλατεία τα έλεγα και κάποιοι φωνάζανε ηγεσέ των εργοδοτών και κάτι τέτοια. Οι άλλοι φωνάζανε άλλα συνθήματα από εκεί. Εγώ γι' αυτά μιλούσα χθες στην πλατεία. Γιατί την ίδια ώρα γινότανε... την εβδομάδα πάλι ένας νέος συντοπίτης. Ακριβώς. Μας, πάλι ένας νέος άνθρωπος. Θα μου πείτε, η ζωή έχει... εντάξει, αλλά... το εργατικό κέντρο δεν μπορεί να κάνει κάτι αν οι υπεύθυνοι, οι επιχειρήσεις και οι υπεύθυνες υπηρεσίες δεν ακούσουν αυτά που τους λέμε και καθίσουμε στο τραπέζι για να βρούμε κάποιες λύσεις. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Τι να κάνουμε δηλαδή άλλον, δεν ξέρω, δεν έχω... τα έχουμε κάνει όλα, το έχω πει και άλλη φορά, σαν εργατικό κέντρο τα κάναμε όλα. Κάποια στιγμή πρέπει να μας ακούσουν και να, οι έλεγχοι να είναι αυστηροί σε όποιους δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Κύριε Σαυρίδη, από χθες που σημειώθηκε αυτό το δυστύχημα, μέχρι σήμερα έχουμε μία γνώση τις συνθήκες που επικρατούσαν, τι ακριβώς συνέβη? Ναι. Ήταν κάτι που θα μπορούσαμε να αποφύγουμε, πιστεύετε? Νομίζω πως ναι. Ήτανε... δηλαδή αν ήταν κάποιος υπεύθυνος εκεί και από αυτούς που έχουν επιχειρήσεις τους τεχνικούς ασφαλείας, θα μπορούσαμε τα μισά ατυχήματα που γίνονται να τα γλιτώσουμε, όπως και το προηγούμενο. Γιατί ο νόμος δεν λέει να κολλήσεις το φορτηγό δίπλα στον κρεμό για να ρίξεις, να αποθέσεις τα μπάζα σου, λέει να τα ρίξεις 5 μέτρα πιο μπροστά και να τα σμπρώξεις ο φορτωτής. Έτσι λοιπόν κάνονται νέοι άνθρωποι, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα για τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, γίνονται όλα στο πόδι, όπως τα λέγαμε και προχθές, mm-hmm. και χθες και κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να σταματήσει όμως. Έχει ξεσηκωθεί ο κόσμος, η τραγωδία των Τεμπών ευαισθητοποίησε την κοινωνία της Ελλάδας. Βλέπουμε με ποιο τρόπο αντιδρά, αλλά βλέπουμε ταυτόχρονα ότι ένα μαζικό τέτοιο δυστύχημα ξεσήκωσε. Αλλά κάθε μέρα έχουμε και μεμονωμένες περιπτώσεις. Ακριβώς. Που περνούν, δεν υπάρχει μέρα επιτρέψτε μου χώρα... να το πω στα ψηλά, και κανείς... δεν υπάρχει μέρα στη χώρα που να μην γίνονται δύο θανατηφόρα ατυχήματα σε όλη την Ελλάδα. Προχθές σκοτώθηκε συνάδελφος με Κλάρκ. Ναι, προχθές σκοτώθηκε συνάδελφος με Κλάρκ. Τα λέγαμε στα συνδικάτα ότι δεν μπορείς να δίνεις διπλώματα και να οδηγούν Κλάρκ άνθρωποι που δεν έχουν διπλώματα, και με τον καινούργιο νόμο του κ. Γεωργιάδη μπορεί ο καθένας να οδηγάει Κλάρκ. Αυτά λένε τα συνδικάτα, αλλά δεν τους ακούει κανένας. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους. Δεν τιμωρείται κανένας, τα έχουμε δει πάρα πολλές φορές και δεν ξέρω άλλο τι να πω. Και αυτά που λέμε πολλές φορές που τα λέμε... αυτά που λέμε όμως κάποιοι πρέπει να τα ακούσουν. Δεν τα ακούνε, αυτό πρόεδρε, αυτό ακριβώς. Ναι. Να βγουν για ελέγχους να τους αυστηροποιήσουν, να τιμωρούν αυτούς που δεν τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Έλεγχος, κάποτε θα διορθωθούν τα πράγματα. Πρόστιμο, κάπου και στιγμή. Θα πάψουν επιτέλους, έτσι δεν είναι? Μάλιστα. Αυτά λέει το εργατικό κέντρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δυστυχώς κάθε μέρα έχει γίνει καθημερινότητα πλέον, το έχουμε συνηθίσει. Αυτό όμως είναι πάρα πολύ κακό, πρόεδρε, για την κοινωνία να συνηθίζει τέτοιες καταστάσεις. Τι να πω, δεν έχω λόγια να πω. Ένα φτάνει πια να πούμε, ένα φτάνει πια, γανάκτησαμε. Να το κάνουμε πράξη αυτό, πρόεδρε, να είστε καλά. Να το κάνουν. Έχουμε υπηρεσίες στη Δράμα που μπορούν να βγαίνουν τακτικά για έλεγχο και να ελέγχουν όλες τις επιχειρήσεις. Αν οι τεχνικοί ασφαλείας κάνουν καλά τη δουλειά τους, αν τηρούν τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας, άμα δίνουν αυτά που πρέπει να δώσουν στους εργαζόμενους, έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε μπροστά τους.